αποτύχει, είναι θαύμα. Πρέπει να ανάψουμε ένα κερί στην Παναγία. Μόνο αυτό το χάλι που βλέπω φτάνει, δεν χρειάζεται. Σαν από θαύμα σώθηκαν ο οδηγός αυτοκινήτου και η σύζυγός του, οι οποίοι επενέβαιναν μαζί σε όχημα που περνούσε από σημείο κατολίσθησης στο οδόστρωμα βράχων τεραστίου μεγέθους τη στιγμή του ισχυρότατου σεισμού εντάσσεως 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Και εγώ τα έχω χάσει. Πρώτη φορά επαγγελματίας οδηγός, έμπειρος 35 χρόνια επαγγελματίας. Δεν περίμενα να γίνει αυτό το πράγμα, δεν το φαντάστηκα καθόλου, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, έχει φύγει γη κάτω από τα πόδια μας. Στο αποθαύμα σωθήκανε. Βλέπετε, ένας τεράστιος βράχος ο οποίος έχει κλείσει όλο το δρόμο. Αν δεν είχε σταματήσει δεξιά, απλά δεν θα ζούσα, δεν θα τον βρίσκαμε καν. Πήρε κανείς ευθύνη? Εγώ λοιπόν, σαν πρόεδρος του Πιχ Συνόδου, λέω σε όλο τον κόσμο, από εδώ μέχρι να φτιαχτεί αυτό το κομμάτι των βράχων δεν πρέπει να ξαναπεράσει κανείς. Στον προφήτη Λία του Δήμου Ηρακλείου, σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας έζησε ο κύριος Γιάννης Μαραγκάκης, ο οποίος συγκλονισμένος περιγράφει καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές αγωνίας για τη ζωή του ίδιου και τη συζύγου του, καθώς σώθηκαν παρατρίχα για κλάσματα δευτερολέπτου. Εκεί ακριβώς στη στροφή άρχισε και κουνούσε το αυτοκίνητο. Νόμιζα ότι με έπιασε λάστιχο, έκοψα ταχύτητα και πήγα λίγο δεξιά για να σταματήσω. Δεν πρόλαβα να σταματήσω και είδα το βράχο και γύριζε και ένα σύννεφο σκόνη, δεν βλέπαμε τίποτα, μόνο πέτρες έπεφταν. Απλώς αν πήγαινα κανονικά και δεν σταματούσα θα ήμουν τώρα κάτω από το βράχο. Αν δείτε, ο βράχος έχει περάσει τη διπλή διαχωριστική και καλύπτει όσο το αυτοκίνητο περίπου. Θα είμαστε και οι δύο σκοτωμένοι. Ελαφρώς τραυματίστηκε η σύζυγός του, καθώς από τον πανικό βγήκε από το όχημα με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει μία πέτρα στο κεφάλι. Και έχει μία αιμορραγία εδώ. Πήγαμε στο νοσοκομείο, εντάξει, ευτυχώς δεν είναι τίποτα, επιστρέψαμε σπίτι. Ήταν τυχερή και ο γαμπρός μου και η κόρη μου. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Η γυναίκα μου έχει πάθει ένα σοκ ακόμα και μετά το νοσοκομείο, δεν μπορούμε να την ηρεμήσουμε. Τα πλάνα αδιάψευστος μάρτυρας αποδεικνύουν πως το ζευγάρι είχε πραγματικά άγιο, γλιτώνοντας τις ζωές τους παρά την ασύλληπτη φυσική καταστροφή που προκάλεσε η έντονη σεισμική δόνηση.